μετά το Πάσχα αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τη φετινή χρονιά. Δεδομένου ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει απαντήσει ακόμη σε σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, τι θα κάνει με τις ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών, πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα των κοινών δηλώσεων των παντρεμένων και πολλά άλλα θέματα, μπορεί να θεωρείται πλέον από τώρα δεδομένο ότι για μία ακόμη χρονιά η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από τα μέσα Ιουλίου. Το έντυπο Ε1 που θα υποβληθεί στην καλύτερη περίπτωση από 6,3 εκατομμύρια φορολογούμενους και στη χειρότερη από 7,5 εκατομμύρια δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Το έντυπο Ε3 που θα συμπληρωθεί από 1,4 εκατομμύρια φορολογούμενους έχει πλήθος αλλαγών σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, καθώς ζητάει μέχρι και τον αριθμό των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή τον αριθμό της συσκευής POS. Το Υπουργείο Οικονομικών έμπλεξε τώρα και με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ζητάει να δοθεί η δυνατότητα στους συζύγους να υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει για το τι θα γίνει με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς των επαγγελματιών, ενώ σε όλο αυτό το αλαλούμα έρχεται να προσθεθεί και το πρόβλημα του ΕΦΚΑ. Πώς θα οριστικοποιηθεί το φορολογητέο εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών όταν για ολόκληρο το 2017 οι επαγγελματίες πλήρωναν ασφαλιστικές συμφορές έναντι. Τι θα γίνει με αυτούς που θα έπρεπε να πληρώσουν λιγότερα από αυτά που τους καταλόγησαν και τώρα θα διεκδικήσουν επιστροφή φόρου. Προφανώς το Υπουργείο Οικονομικών θα θεωρήσει ως επαγγελματική δαπάνη τις συμφορές που πληρώθηκαν και του χρόνου θα γίνουν οι συμψηφισμοί. Από τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο έντυπο 1 ξεχωρίζει η ενεργοποίηση του κωδικού 049 με τις πληρωμές μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών. Ακόμη υπάρχει η εκκρεμότητα με τις καταθέσεις ποσών που έγιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν δηλωθεί ως επαγγελματικοί, ενώ η αγορά περιμένει από το Υπουργείο Οικονομικών να πληροφορηθεί αν ο κωδικός 049 θα είναι προσυμπληρωμένος ή αν θα δοθεί δυνατότητα και στους πολίτες να προσθέσουν το κάτι παραπάνω. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η δόση του φόρου θα πληρωθεί τον Ιούλιο. Όλα τα υπόλοιπα είναι προς το παρόν στον αέρα.